Καλησπέρα και από μένα. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον Γιώργο και όλη την ομάδα του Πέριο που με καλέσαν να μιλήσω σήμερα, να κάνω αυτή την εισήγηση. Ε, Σα συνέχεια, λοιπόν, τη εισήγηση του Γιώργου, θα περιοριστούμε και για λόγους χρόνου βασικά στις νόσους που ε, επηρεάζουν το μεταβολισμό του οστού και βασικά στην, θα δουμε ο και ο από φάρμακα. Άρα λοιπόν πρέπει πολλέ φορέ να παίρνουμε το ιστορικό και να του ρωτάμε επί τούτου του ασθενεί. Μην περιμένουμε πάντα να μα πούνε αυτοί, γιατί μερικέ φορέ δεν μα τα λένε. Ε, πρέπει να ξέρουμε τι ζητάμε και τι θέλουμε να εκμεύσουμε από τον ασθενή. Τι φάρμακα παίρνει, να τον ρωτήσουμε πολλέ φορέ συγκεκριμένα, όπω είπε ο Γιώργο. Γιατί μερικέ φορέ τα ξεχνάνε ή δεν τα θεωρούν ότι επηρεάζουν τη δικιά μα δουλειά. Άρα λοιπόν, θα μιλήσουμε για οστεοπόρωση λήψη φαρμάκων για την οστεοπόρωση, ιστορικό κακοήθειας η οποία έχει αντιμετωπιστεί με ακτινοθεραπεία ή και χημειοθεραπεία. Πάμε λοιπόν στο πρώτο σενάριο. Λέει ότι ένας άνδρας 63 ετών έρχεται ουσιαστικά να βάλει φυτεύματα, γιατί χάνει την κάτω αριστερή μεριά τα δόντια. Ρωτάμε, καπνίζει. Λέει, τώρα πια δεν καπνίζω, αλλά κάπνιζα, αλλά διαγνώστηκα με καρκίνο του Λάριγκα, ο οποίος αντιμετωπίστηκε με ακτινοθεραπεία. Αυτό κατευθείαν πρέπει να μας ανάψει ένα καμπανάκι. Έτσι. Πού, πού, ήταν η ακτινοβολία. Εδώ στο συγκεκριμένο είναι στο Λάρικα βέβαια. Αλλά πάμε και γενικά στην ακτινοθεραπεία στην περιοχή της εκεφαλής και του τραχύλου. Είναι στην άνω, στην Κάτω Γνάθος, στο Ιγμόριο, στον Οφθαλμικό Κόγχο, στην Παροτίδα, ανάλογα πού ήταν όγκος. Έτσι. Είχε, είχε, είχε θετικού λεμφαδένες, Δέχτηκε και του τραχυλικούς λεμφαδένες. Άρα λοιπόν, πρέπει να ρωτήσουμε ορισμένα πράγματα και αν δεν τα πάρουμε από τον ασθενή, που σπάνια αυτέ τι τις, τις, τις απαντήσει τι παίρνουμε από τον ασθενή, πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον γιατρό του. Έτσι, με τον ακτινοθεραπευτή. Πότε άρχισε και πότε ολοκληρώθηκε. Σε πόσε επισκέψει. Αυτό πολλέ φορέ μα το λέει ο ασθενή. Και πρέπει να σκεφτούμε ότι συνήθω ημερήσια δίνονται 200 σαν τηνγκρέι. Άρα, αν σα πούνε περίπου ότι ξέρω εγώ έκανα 20 συνεδρίε, ξέρετε ότι περίπου μπορεί να έχει πάρει γύρω στι 4.000 αντιγκρέι. Ποια είναι η ολική δόση, αυτό μα ενδιαφέρει πάρα πολύ. Άρα, αυτό πρέπει να ζητήσουμε να μα να μας φέρει τα, τα αρχεία τη θεραπεία του. Ποια υπολογίζεται όταν είναι η δόση ακτινοβολία που απορροφήθηκε από τη συγκεκριμένη περιοχή. Έχουν έρθει ασθενεί στο ιατρείο και μου λένε Γιατρέ, έχω πάει σε κάποιον άλλο γιατρό και μου είπε ότι δεν μπορεί να με χειρουργήσει. Λέω γιατί, γιατί δέχτηκα ακτινοβολία. Λέω πού δέχτηκα ακτινοβολία. Είχα λέει καρκίνο στο στήθο και δέχτηκα ακτινοβολία στο στήθο. Ε, δεν έχει βέβαια σχέση αυτό έτσι. Εννοείται. Μα ενδιαφέρει πού έχει πάει, που, που, ποια περιοχή του σώματο έχει δεχτεί την ακτινοβολία. Εμά μα ενδιαφέρει κεφαλή τράχυλο, πουθενά άλλου. Χρησιμοποιήθηκαν εμφυτεύματα ραδιονεργών ισοτόπων. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο αν έχουν χρησιμοποιηθεί γιατί αυξάνουν πάρα πολύ την πιθανότητα να, πάθουμε ασθενή, να πάθει ο ασθενή του ακτινονέκρο. Άρα μα ενδιαφέρει ο βαθμό ακτινικής βλάβη και ο βαθμό ανάκαμψη των ιστών. Που είναι πάρα, πάρα πολύ αργό, εάν υπάρχει και κάποιο. Ε, πολλοί λένε ότι δεν υπάρχει καν βαθμό ανάκαμψη, ανά, αν έχουμε περάσει ένα όριο ε, δόση. Άρα λοιπόν, όταν, έχουμε δεχτεί, όταν έχει δεχτεί ο ασθενή λιγότερο από 5.000 αντιγκρέι, είναι ελάχιστο ο κίνδυνο για να, να εμφανιστεί ο το πάνω από 7.000 είναι δεκαπλάσιο ο κίνδυνο. Και με τα ραδιενεργά εμφυτεύματα, καμιά φορά βάζουν μέσα στη γλώσσα ή στο έδαφο του στόματο, αυξάνεται και όταν έχει πάρει και ο ασθενή 6.500 αντικρία, αυξάνεται κατά 12 με 15 φορέ ο, ο κίνδυνο. Τα κλινικά σημεία, να, να, πάω λίγο γρήγορα γιατί τα ξέρετε αυτά όλα. είναι σκληρία, έτσι, απώλεια τριχών, τη λέγεται του δέρματο, ξηροστομία είναι πολύ χαρακτηριστικό σύμπτωμα, Τώρα, έχουμε τι πρώιμε και τι όψιμε. Οι πρώιμε είναι αυτέ που συμβαίνουν επειδή πεθαίνουν τα κύτταρα που, που πολλαπλασιάζονται γρήγορα. Και ποια είναι αυτά, είναι τα κύτταρα του όγκου, βέβαια, του δέρματο και του βλενογόνου. Και έχουμε αυτές εδώ αυτά εδώ τα, τα συμπτώματα και τα σημεία. Στην όψιμη ακτή, βλάβη που μα ενδιαφέρει πιο πολύ, είναι οι, ε, ε, επηρεάζονται οι ιστοί που έχουν πιο βραδύ ρυθμό αναγέννηση. Τι είναι αυτό, Είναι τα κόκαλα. Δέρμα, ο, ο, η, δέρμα και μύε. Άρα λοιπόν εκεί έχουμε πρόβλημα. Διάσπαση κρυμνών, και εκεί αυτό είναι που μα φέρνει την νέκρωση. Έχουμε μικροαγκιακή καταστροφή, η οποία συμβαίνει και στο κόκαλο και στου στους τους. Βλέπουμε εδώ μια πρώιμη ακτινική βλάβη. Πώ σταματάει, Πώ είναι εδώ στο πεδίο τη ακτινοβόληση. Εδώ είναι μια όψιμη ακτινική βλάβη. Νέκρωση του κρυμνού. Είναι τα 3H που λέει, που λέει και ο Μάρξ. Ε, ο Μάρξ είναι ένα πολύ γνωστό ναυτιουργό ε, για τι μελέτες του στην ε, οστεοακτινονέκρωση και στην ε, οστεονέκρωση από διφοσφονικά Αμερικανό. Ε, έχει κάνει εκτεταμένε μελέτε και, και για την ε, ε, χορήγηση υπερβαρικού οξυγόνου. Άρα, ε, επειδή υπάρχουν λοιπόν αυτές, αυτά εδώ τα προβλήματα, έστω και μικρέ βλάβε και τραυματισμοί. Υπάρχουν, υπάρχει περίπτωση να μα δώσουν ω το, ως το Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέχουμε. Τραυματισμού από κινητή προσθετική εργασία, εξαγωγέ αυτού του ασθενεί. Μην προχωράτε πριν πάρετε ένα πλήρε ιστορικό ή πάρτε τηλέφωνο έναν χειρουργό να τον ρωτήσετε. Έτσι, τη γνώμη του. Και όταν έχουμε λιγότερο από 5.000, είμαστε πιο ασφαλεί. Μεγαλύτερο από 5.000, είναι επικίνδυνο να πάθει ω το Ορισμένε κλινικέ εικόνε, κοιτάξτε εδώ, ώστε ο Έχει καταστραφεί εντελώ το δέρμα και η γνάθο από μέσα είναι όλη νεκρή. Βλέπουμε τη, το, την πλάκα οστεοσύνθεση. Οστεονέκρωση της τη κάτω γνάθου, γλωσσικά. Κοιτάξτε εδώ. Αυτά τα, αυτά, α, αυτή η οντότητα είναι πολλέ φορέ πιο δύσκολη να επιληθεί από τον αρχικό όγκο. Αν ο ασθενή είχε ε, κάποιο καρκίνο το οποίο είχε χειρουργηθεί. Όπω στο συγκεκριμένο ασθενή. Τώρα είναι ίσως πιο δύσκολο να λύσουμε αυτό το πρόβλημα παρά το πρόβλημα του όγκου που είχε αρχικά. Αυτά είναι through and through defects, έτσι, ε, τραύματα. Δηλαδή αυτό, είναι, αυτό πάει και μέσα στο στόμα. Και εδώ βλέπετε την πλάκα. Ανογνάθος. Πρόληψη. Πάρα πολύ σημαντικό. Η πρόληψη είναι καλύτερο από το να θεραπεύσουμε αυτούς τους ασθενείς. Γιατί να τους θεραπεύσουμε πολλές φορές, καμιά φορά είναι και αδύνατο. Έτσι, ή θέλουμε κάποιες τεράστιες χειρίες με βάση όπως θα δείτε. Προσεκτικό κλινικό και ακτινογραφικό έλεγχο. Πριν πάει ο ασθενή, δηλαδή με το που γίνεται διάγνωση για ένα CA κεφαλή τραχύλου, κατευθείαν ο δοντιατρικό έλεγχο. Κατευθείαν. Εξαγωγέ δοντιών με αμφίβολη πρόγνωση. Ιδανικά ένα μήνα και κατελάχιστον τρει εβδομάδε. Όχι μια βδομάδα πριν αλλά και μετά πήγαινε. Αυτό πρέπει να το λέμε εμεί στου ακτινοθεραπευτέ. Και λίγο να, να σταθώ στο γεγονό των δοντιών. Δεν αρχίζουμε και λέμε, ναι, θα μπορέσω να το σώσω με απονεύρωση, έχει μια, ε, από κάτω μια κίστη, αλλά θα το σώσω. Αυτά τα δόντια φεύγουν, όλα. Ό,τι δόντι έχει αιρετουματικό, όσο μικρό και να είναι το αιρετουματικό, το δόντι φεύγει. Εντάξει, γιατί αργότερα καταλήγουν σε αυτές τις καταστάσεις που είδατε, αν δεν φύγει το δόντι. Γι' αυτό δεν λυπόμαστε εδώ τα δόντια. Έτσι, το πιο σημαντικό είναι η ζωή του, ασθεν, του, του, του ασθενούς και η γενική του υγεία, όχι το δόντι έλεγχο επιδιόρθωσης κινητών προσθετικών για να μην τραυματίζουν. Να φθορίωση πολύ συχνά σε αυτού του ασθενεί και με τα ακτινικά και του δίνουμε οδοντόπαστα με υψηλή, ε, υψηλή περιπτωτικότητα σε φθόριο για όλη τη ζωή. Και βέβαια πολύ καλή στοματική υγιεινή ο ασθενή. Βιβλιογραφικά, με υπερβαρικό οξυγόνο, θεωρητικά πάμε σε, περιπτω... σε... σε επιτυχία εμφυτευμάτων σχεδόν όσο έχει και ένας Ασθενή που δεν έχει υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία. Αν δεν δώσουμε υπερβαρικό οξυγόνο, τότε κοιτάξτε πώ πέφτουν. Και αυτά δεν, είναι... ε, αυτά δεν είναι ποσοστά που πέφτουν, εντάξει, χάσαμε ένα εμφύτευμα. Μερικά από αυτά τα αρνητικά ποσοστά είναι οστεοακτινονέκρωση μετά. Εντάξει, εντάξει και παίζει ότι χάσαμε ένα εμφύτευμα, δεν χάθηκε ο κόσμο. Μερικέ φορέ όμω προκαλούμε και οστεοακτινονέκρωση. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ποιου χειρουργούμε και πότε χειρουργούμε. Έτσι. Αυτό που σα είπα τώρα. Υπάρχουν μελέτε που υποστηρίζουν ότι και χωρί υπερβαρικό οξυγόνο θα πάει καλά. Το θέμα είναι πόσο έχει δεχτεί όμω. Μήπω είναι μικρότερο από 5.000. Μικρότερο από 5.000 μπορούμε να προχωρήσουμε. Λίγο καιρό μετά, βέβαια, τουλάχιστον 6 μήνε μετά. Και ακόμα, και ακόμα καλύτερα αργότερα. Αλλά μεγαλύτερο των 5.000 προσωπικά δεν θα προχωρούσα σε τοποθέτηση εμφυτευμάτων, αν δεν έχει λάβει πρωτόκολλο υπερβαρικού οξυγόνου. Αυτό είναι ένα πολύ γνωστό άρθρο του Μάρξ, το πρώτο του, αν θυμάμαι καλά, το 1983, έτσι, που είχε σημαντική αύξηση τη επιτυχία των ελευθέρων των μη εγγυούμενων οστικών μοσχεμάτων, δηλαδή λαγώνια. Α πούμε, παίρνουμε σπογκώδε από το λαγόνιο ή μπλοκ από το λαγόνιο για να αποκαταστήσουμε μια γναθεκτομή. Εάν δεν κάνουμε, είχε βρει ότι αν δεν κάνουμε υπερβαρικό οξυγόνο, τότε κατά ένα μεγάλο ποσοστό αυτό το πράγμα θα νεκρωθεί. Και νεκρώνεται γιατί. Για δύο λόγου. Ε, νεκρώνεται γιατί το κόκαλο που πάει να το ενώσει αυτό, δηλαδή τα, ε, το κομμάτι τη γνάθου που έχει μείνει, έχει ήδη πάθει πρόβλημα, έχει νεκρωθεί. Και έχει, έχει, έχει υπο, υπα, είναι μειωμένη αγκίωση, άρα δεν θα κολλήσει το μόσχευμα με, την, με τη γνάθο του ασθενού. Αλλά έχουν πρόβλημα και οι μαλακίστη που περιβάλλουν το, 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 το μόσχευμα. Κάνοντα λοιπόν υπερβολικό οξυγόνο, βελτιώνει και τι δύο αυτέ καταστάσεις. Επίση, αυτό είναι πολύ γνώστο του άρθρο. Έτσι, σημαντική ελάττωση τη επίπτωση ω θεοακτινονέκρωση κατόπιν εξαγωγών σε ακτινοβολημένου ασθενεί που έχουν δεχτεί θεραπεία με υπερβαρικό. Έτσι, σύγκρινε υπερβαρικό με, απλή πενικυλίνη. Και βρήκε ότι ε, χαόδη διαφορά μεταξύ του. Πάλι στη βιβλιογραφία, ω κατόπιν τοποθέτηση εμφυτευάντων σε ακτινοβολημένου. Αυτό που σα είπα. Οπότε θα... ή θα κάνει αυτό ή θα αποτύχει το εμφύτευμα. Αυτό είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων. Στη χειρότερη θα γίνει αυτό. Έτσι. Άρα λοιπόν, τι, γιατί δίνουμε υπερβαρικό οξυγόνο. Γιατί το υπερβαρικό οξυγόνο προκαλεί πολλαπλασιασμό στους συνοβλάστες, στη σύνθεση του κολαγόνου και προάγει την αγκιογένεση σε επίπεδο τριχο, τριχοειδών. Μετά από 20 εφαρμογές, 20 dives όπως, ε, όπως λέγονται, επιτυγχάνεται μερική, ε, μερική, πίεση του οξυγόνου στους ακτινοβολισμούς τους ίση με το 85% σε, αν το συγκρίνουμε με, με ιστού μη ακτινοβολημένων ασθενών. Ενώ εάν δεν δώσουμε υπερβαρικό, η, η, αυτό το ποσοστό είναι μόνο 25 με 30%. Και πώ το δίνουμε, 20 θεραπείε, 20 dives ε, των 90 λεπτών στι 2,4 ατμόσφαιρε και 100% οξυγόνο και με την χειρητικά 10 θεραπείε, πάλι τα ίδια. Και η θεραπεία γίνεται καθημερινά, 5 ή 6 φορέ την εβδομάδα. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε όταν έχουμε ασθενή με, που έχει πάρει παραπάνω από 50 γκρέι ακτινοβολία, τουλάχιστον 6 μήνες μετά, αν θέλουμε να βάλουμε εμφυτεύματα, διακοπή οπωσδήποτε βέβαια του καπνίσματος, κάνουμε το προεγχειρητικό πρωτόκολλο με το HBO, ατραυματική χειρουργική τεχνική, όσο μπορούμε, κρυμού. Δεν μικρότερους κρυμνούς, δεν σηκώνουμε μεγάλους κρυμνούς, γιατί η γνάθος τρέφεται και από το περιόστο και κεντρικά, Παράταση του χρόνου τη σωστή ενσωμάτωση για τρει επιπλέον μήνε, και προσπαθούμε να μην πατάνε οι προσθετικέ μα αποκαταστάσει πάνω στου ιστού. Καλύτερα μόνο στα εμφυτεύματα. Έτσι. Όχι, κινητο, όχι κινητέ, ε, επί εργασίες, εργασίε. Καλύτερα ακίνητε. Και σχολαστική. Α είναι και μειωμένου, ε, μειωμένου, τόξου. Και σχολαστική στοματική γυνή. Να δούμε τώρα εδώ μια ε, δική μα ασθενή με ένα εκτεταμένο της κάτω, ε, 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 εδάφου στόματος, το οποίο έχει περάσει διαμέσου της γνάθου και έχει βγει από την άλλη μεριά. Ε, κάναμε μια εκτεταμένη γναθεκτομή ε, με ελεμφανδενικό καθαρισμό και εδώ κάναμε μια άμεση αποκατάσταση με ένα κρυμνό, ελεύθερο αγγιούμενο κρυμνό περώνης. Όπως βλέπετε εδώ, έχει τοποθετηθεί, έχουν ε, βίδες για να γίνει άμεσα αποκατάσταση της γνάθου με το οστούν της περώνης και το βλέπετε εδώ. Αυτή η ασθενή πήγε και έλαβε πλήρη ακτινοβολία μετά, 60 γκρέι. Βλέπουμε εδώ την αποκατάστασή της. Αλλά εδώ επιλέξαμε, η ασθενή ήθελε αποκατάσταση. Ε, εδώ δυστυχώς στη βιβλιογραφία δεν υπάρχουν πρωτόκολλα και συγκεκριμένα guidelines το τι να κάνεις σε αυτούς τους ασθενείς. Και μάλιστα προβληματίστηκα για να δω τι θα κάνω. Να την αφήσω έτσι... Βέβαια, είχα στο μυαλό μου ότι η περώνη είναι ένα κόκαλο το οποίο το μεταφέρουμε και γίνεται άμεση μικροαγκιακή αναστόμωση και έχει πολύ καλή αιμάτωση. Αλλά και πάλι όμως αυτό το, το κόκαλο έχει δεχτεί ακτινοβολία. Αλλά και έτσι, και κανένα δεν, δεν μπορούσε. Έψαχνα και στη βιβλιογραφία, μίλησα και με συναδέλφου, ε, μου λέγανε good luck ουσιαστικά. έτσι, Δεν ξέρω, το πάνω σου. Και τελικά το πήρα πάνω μου και αποφάσισα να βάλω ε, εμφυτεύματα στην Περόνι. Ε, βλέπετε εδώ. Το έχω βγάλει αυτό φωτογραφία να δείτε ότι ματώνει η Περόνη. Βέβαια, άρχισαν να περάσουν. Αν θυμάμαι καλά, περίπου 8 μήνε μετά το τέλο τη ακτινοβολία. Ε, και τοποθετήσαμε εδώ τέσσερα εμφυτεύματα στην, στην Περόνη. Ε, το βλέπετε εδώ. Και έγινε αυτό που σα έλεγα πριν: αμυγό επιεμφυτευματική γέφυρα. Όχι κινητή γέφυρα. <laughs> Α, αμυγός, ε, δηλαδή, λέγαμε, τι να κάνουμε, να το κάνουμε κουμποτό, και λέω, όχι κουμποτό καλύτερα μικρότερου τόξου, τελειώνει κάπου εδώ και εδώ, αλλά να είναι ακίνητο και να μπορεί η ασθενή να καθαρίζει και να μην δέχεται πιέσει ο βελονογόνο. Και είναι ε, αρκετά χρόνια τώρα δουλεύει μια χαρά αυτό. Δεν, δεν είχε προβλήματα ω το Πάμε σε ένα δεύτερο σενάριο. Ένα ασθενή ηλικία 65 ετών με CA έκανε χειρουργική εκτομή και έξι μήνε μετά πέταξε ένα λεμφαδένα. Έτσι. Και τώρα τι θα κάνουμε. Έχει και η γενικευμένη περίοδο, δεν έχει πρόβλημα με τα δόντια του, τι θα κάνουμε με τα δόντια αυτά. Γιατί αυτό ο ασθενή θα, κάνει, θα κάνουμε λεμφαντικό καθαρισμό και ακτινοβολία μετά. Σε αυτού του ασθενεί δεν λυπόμαστε τα δόντια. Ό,τι δόντι είναι ερωτηματικό, φεύγει. Είτε από πέριο, είτε από τεριδόνε. Φεύγουν. Έτσι. Απλά, απλές θεραπευτικές παρεμβάσεις μπορούμε να κάνουμε. Σύνθετες τις αποφεύγουμε. Εξαγωγές. Και οι εξαγωγέ στο συγκεκριμένο ασθενή γίνανε την ίδια μέρα που έγινε ο λεμφαδενικό καθαρισμό. Κάναμε λοιπόν, το βλέπετε εδώ, πέταξε το λεμφαδένα. αφού πέταξε λεμφαδένα θετικό στον τράχυλο και ήταν αρκετά ευμεγέθη, έγινε ένα λεμφαδενικό καθαρισμό πέντε επιπέδων με διατήρηση όλων των α, ευγενών ανατομικών μορίων. Βλέπετε σφαγίτιδα, καροτίδα, πνευ ε, πνευμονογαστρικό, παραπληρωματικό, στερεοκλειδομαστό, ειδή μη. Μυ... Τέλο πάντων τα βλέπετε όλα. βλέπετε και το παρασκεύασμα. Ε, και μετά έκανε πλήρη ακτινοβολία. Ο συγκεκριμένο λαφάδενας είχε διηθήσει την κάψα του. Άρα έ, έπρεπε να κάνει πλήρη ακτινοβολία. Κάνουμε και στην πρωτο, πρωτοπααιθιαστία. Κάνουμε και στην πρωτοπααιθιαστία γιατί δεν ξέρει μετά αν θα σου ξαναπετάξει. Για να είσαι σίγουρο, χτυπά και το χείλο. Άρα λοιπόν αναμένεται να επηρεαστεί σημαντικά το οστό, οστό τη κατογνάθου. Άρα ορθώ αφαιρέθηκαν τα δόντια στο χειρουργείο. Τι κάνουμε. Βάζουμε φυτέυματα, έχει πάρει πλήρη δόση. Κοιτάξτε εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται, εδώ φαίνεται ε, η διαφορά. Εδώ έχει γένεια, εδώ δεν έχει γένεια. Είναι από την ακτινοβολία αυτό. Και βλέπετε, εκεί που σταματάνε τα γένεια είναι και το, το πεδίο της, ε, της ακτινοβόλησης. Να, το βλέπετε εδώ ίσως καλύτερα. Από εδώ και κάτω δεν έχει γένεια. Είναι από την ακτινοβολία αυτό. Και εδώ επιλέξαμε καλύτερα. Να είμαστε σίγουροι, είχε, είχαν κρατηθεί αυτά τα δόντια τα οποία ήταν υγιεί και έγινε μία μερική κάτω ολική άνοδο του στοιχεία και κοιμόμαστε και πιο ήσυχοι. Τώρα, σε μία ασθενή με ασθενοκτηνονέκρωση μετά από ακτινοθεραπεία για CA βάσει της γλώσσας. Εδώ θα δείτε πόσο εφιάλτες μπορούν να γίνουν αυτά τα περιστατικά. Γι' αυτό θέλει μεγάλη, μεγάλη προσοχή. οστεοακτινονέκρωση ε, μετά από η αυτόματη, ή μάλλον φορούσε κάποιο κινητό μηχάνημα. Πάντω προσέρχεται με αυτήν εδώ την εικόνα. Και αυτήν εδώ την ακτινογραφική εικόνα. Εδώ, κοιτάξτε τον, την, την αξονική. Γναθεκτομή και πλάκα γεφύρωσης. Πού θα πάμε για την γναθεκτομή, Δεν υπάρχουν κάποια guidelines πόσο θα κόψει. Κόβει μέχρι να δει ε, ε, κόκαλο να, να ματώνει. Καλά. Έτσι. Άρα λοιπόν. Κόψαμε τη γνάθο από εδώ μέχρι εκεί, γιατί εκεί μετά είδαμε ότι μάτωνε καλά. Είχαμε βγάλει το πρόβλημα που ήταν εδώ στο κέντρο, στην περιοχή του γενιακού περίπου, και βάλαμε μια πλάκα. Όλα καλά, αλλά όχι όλα καλά. Έτσι σας λέω, αυτά τα περιστατικά είναι φιάλτες. Έχουμε διάνυξη, διάσπαση του δερματικού κρυμνού και διάσπαση και μέσα, γιατί αυτό δεν είναι έτσι μόνο του, συνήθως αυτό οδηγεί στην πλάκα. Έτσι, οπότε πρέπει να φύγουν όλα πάλι. Και τι θα κάνουμε, έγινε διάσπαση τομή ενδοστοματικά και εξωστοματικά, νέα τμηματική γναθεκτομή, εκτομή των νεκρωτικών ιστών και αποκατάσταση με νέα πλάκα γεφύρωση και ελεύθερο αγκιούμενο δερμοπεριτονιακό κρυμνό προ τι οπλάγε μυριά χώρα. Δουλέψαμε βέβαια με πλαστικού μαζί ε, για να κάνουμε αυτόν τον ελεύθερο αγκιούμενο δερμοπεριτονιακό κρυμνό. Αυτό το όλο θα φύγει, να νεαροποιηθεί, θα φύγει και τμήμα οστού, Εκεί ίσως λυπηθήκαμε λίγο, λίγο την ασθενή. Είπαμε να, να, φτια... να, να μην κάνουμε πιο μεγάλη επέμβαση, όπως είπαμε πριν με αποκατάστησε, με περώνει, να βάλουμε ένα κρυμνό ε, 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 μόνο μαλακών μορίων και να αυξήσουμε λίγο το, το μήκος της, της Ε, Γίνεται εδώ η, η αναθεκτομή πάλι. Εδώ είναι η, ο σχεδιασμός του, κρυμνού, του ελεύθερου κρυμνού στη, στο μυρό. Και έχουμε ένα, μια νησίδα που κρίνει το, το, το τραχυλικό πρόβλημα, όταν κόψαμε το, το πρόβλημα που είχε στο, στο δέρμα του τραχύλου, είναι ένα τόσο μεγάλο έλλειμμα, και ενδοστοματικά αυτό. Έτσι. Μιλάμε για μια επέμβαση αυτή που παίρνει περίπου γύρω στι 12-15 ώρες κάπου εκεί. Έτσι, ε, ένα μήνα με την χειρητικά είχαμε αυτό το αποτέλεσμα και ενδοστοματικά βλέπουμε την νησίδα του κρυμνού τρεις μήνες με τα Βλέπουμε εδώ ότι είναι όλα καλά, φαίνονται. Πάμε 7 μήνες με τα Καλά φαίνονται εδώ στοματικά. Εξωστοματικά όμως κάτι συμβαίνει εδώ. Και αυτό εδώ είναι καμπανάκι. Αυτό δεν είναι ένα σπυρί που άνοιξε. Έτσι, όταν βλέπετε τέτοια, να σκέφτεστε άσχημα πράγματα. Και αυτό τι ήτανε. Ήτανε μια οστεοακτινονέκρωση του συνέχιζε εκεί που είχαμε βάλει τις βίδες, τις νέες βίδες πια. Και βλέπετε εδώ από την παρονομική κάτι γίνεται εδώ. Κάποια μαυρίλα βλέπετε, βλέπετε κάποια διάβγαση. Και εδώ τι βλέπετε η διάβγαση. Εδώ, στις βίδες. Τι βλέπετε εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Άρα εδώ πάλι αποτυχία. Καινούργια εκτομή. Και τη βλέπετε την ασθενή 9 μήνες μετά έτσι. Έχει βγει όλο το κόκκαλο έξω και όλε οι βίδε έξω. Άρα λοιπόν, πια πρέπει να πάει για νέα αγναθεκτομή με αποκατάσταση με ελεύθερο ακιούμενο κρυμνό περώνη. Ε, Όπω είδατε στην προηγούμενη ασθενή. Έτσι, και πια θα γίνει η εκτομή από, σχεδόν από γωνία σε γωνία. Για να γίνει άμεση αποκατάσταση με κρυμνό περώνη, αλλά η ασθενή δεν άντεχε πια ιδιωτικά να τα κάνει αυτά και πήγε να το κάνει στο δημόσιο. Ε, Σα λέω, αυτά τα περιστατικά είναι εφιάλτε. Γι' αυτό δεν κρατάμε. Δοντάκια. Σκεφτόμαστε the bigger picture. Πάμε λοιπόν στην οστεοπόρωση, που θα είναι το δεύτερο θέμα που θα μιλήσουμε. Να πάμε λίγο γρήγορα σε αυτό, γιατί ήδη νομίζω ότι θα πρέπει να τελειώνω τώρα, αλλά ξεκίνησα και κύριε Πρόεδρε να μιλήσω λίγο. Λοιπόν, οι παράγοντες κινδύνου, όπως ξέρουμε, είναι το γυναικείο φύλλο βέβαια, έτσι, εμεινόπαυση, βασικά αυτά, τα, 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 τα πιο βασικά. Το 56% των γυναικών στην Αμερική άνω των 50 ετών έχει ελαττωμένη οστική πυκνότητα, έτσι, 16% υποφέρει από οστεοπόρωση. οι γυναίκες, όπως είπαμε, είναι οι πιο ευπαθείς, μέτρηση, να πάμε λίγο γρήγορα, αυτά δεν απασχολούν τόσο πολύ τώρα, Αυτό μα ενδιαφέρει όμω. Γιατί έρχεται καμιά φορά ένα ασθενή και λέει: Έχω στεοπόρωση, δεν μπορώ να βάλω εμφυτεύματα. Μελέτε έχουν δείξει ότι ναι, μπορεί να βάλει εμφυτεύματα. Δεν έχει σχέση η διάγνωση τη στεοπόρωση με το αν θα πετύχουν τα εμφυτεύματα ε, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Το θέμα είναι εμεί τι θα καταλάβουμε την ώρα που χειρουργούμε. Βασικά αυτό. Καμιά φορά οι ακτινογραφίε και ιδίω οι παλιέ ακτινογραφίε μα δείχναν σαν ήταν κενό μέσα το κόκαλο. Το οποίο δεν ίσχυε. Έτσι. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι διεγχειρητικά η αίσθηση του χειρουργού πώ είναι, όπω όταν παρασκευάζουμε τα φρεάτια. Και καλύτερα εδώ να κάνουμε υποπαρασκευή φρεατίων, για να έχουμε καλύτερη αρχική σταθερότητα του εμφυτεύματο. Πάλι μελέτε σε 16 ασθενεί με οστεοπόρωση, 70 εμφυτεύματα, μόνο με διεγχειρητική κλινική εκτίμηση. Τροποποίηση, όπω σα είπα, τη χειρουργική διαδικασία με έναν υποπαρασκευή των φρεατίων. Και έχουμε επιβίωση και στην άνω 97% και 97,3% στην κάτω γνάθο σχεδόν τα ίδια ποσοστά που έχουμε και σε ασθενεί χωρί οστεοπόρωση. Άρα λοιπόν, να θεραπευτεί η οστεοπόρωση, αλλά προσοχή πώ θα θεραπευτεί, όπω θα δούμε μετά. Χρήση αναλλακτικού τρόπου παρασκευή ή υποπαρασκευή των φρεατίων. Παράταση ίσω του χρόνου οστεοσυνομάτωση, αν έχουμε πολύ προχωρημένη οστεοπόρωση. Εκεί λέω στην ασθενή, αντί να του λέω σε τρει μήνε, αλλά σε έξι μήνε. Και συνήθω προτιμώ ένα υποβλενογόνιο πρωτόκολλο ε, επούλωσης. Να, 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 τα θάβω τα εμφυτεύματα και ίσω τώρα πια με τι επιφάνειε που έχουν τα εμφυτεύματα και μερικέ. Μερικέ εταιρείε έχουν και χημικά ενεργέ επιφάνειε. Να προτιμούμε αυτά τα εμφυτεύματα για να είναι πιο γρήγορε στον σωμάτο και καλύτερε στον σωμάτο. Τώρα, τι φαρμακευ... αυτό είναι που μα ενδιαφέρει πιο πολύ. Τι φάρμακα παίρνουν οι για την οστεοπόρωση. Τώρα πια ε, σ... Προσωπικά, όταν παίρνω ένα ιατρικό ιστορικό, αυτά τα πράγματα που ρωτάω εγώ του ασθενεί δεν περιμένω να μου το πούνε, ρωτάω συγκεκριμένα πράγματα. Όταν του αφήνω λίγο να μιλήσουν, να μου πούνε το ιατρικό ιστορικό και αν δεν μου πούνε κάτι που χτυπήσει η καμπανάκι, του ρωτάω. Παίρνει κάτι ε, αντιεμοπτυλιακό, δηλαδή ασπιρίνη, κάτι τέτοιο. Ή έχει οστεοπόρωση. Παίρνει κάτι και την οστεοπόρωση. Πολλέ φορέ μου έχουν πει όχι. Και του ρωτάω μετά ξανά, Μήπω παίρνει κάτι εβδομαδιαίο για την Οστοπόρο, κάτι μηνύ? Α, ναι, μόνο, παίρνω κάτι κάθε μήνα. Κάποια στιγμή δεν μου, λέ... μου λέγανε όχι, δεν παίρνω κάτι. Μήπω παίρνει, μήπω κάνει μια ένεση. Α, ναι, κάνω μια ένεση, δεν παίρνω τίποτα. Αλλά κάνω μια ένεση μια φορά το εξάμεινο. Του ρωτάω εγώ, κάνει ένεση μια φορά το εξάμεινο. Μια φορά το χρόνο κάνει ένεση. Θα δούμε, εδώ. Μια φορά το χρόνο κάνει ένεση. Έτσι. Πρέπει να τα ρωτάτε εσεί αυτά. Μην περιμένετε του ασθενεί να τα πούνε. Λοιπόν, διφοσφονικά λοιπόν για την, για την οστεοπόρωση από το στόμα εβδομαδιαία πρόλια. Αυτό δεν είναι διφοσφονικό. Δεν είναι διφοσφονικό αυτό. Έτσι. Είναι μονοκλωνικό αντίσωμα. Μερικέ φορέ είναι. Όχι μερικέ φορέ. Το πρόλια είναι χειρότερο από τα, από, τα, από, τα από το στόμα. Έτσι? Προσέξτε το λοιπόν αυτό. Έχει, έχει, το ζωμέτα είναι διφοσφονικό που δίνεται ενδοφλέβεια σε, σε άτομα που έχουν μεταστάσεις οστικές. αλλά ε, έχει FDA approval για μία ενδοφλέβεια έγχυση α, α, αναέτως σε άτομα με ιστοπόρωση. Άρα προσοχή και εδώ. Αυτό δεν χρησιμοποιείται τόσο πολύ, γιατί έχει βρεθεί ότι, είναι, έχει βρεθεί ότι μπορεί να, να, να προκαλεί σαρκώματα. Ε, αυτό το δίνουν α, αντί, αν θέλω να, 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 σταματήσουμε λίγο καιρό τα, τα διαφοσφονικά, να δώσουμε βίστα. Καλλιστονίδης παίρνουν σχεδόν όλες οι γυναίκες με οστοπόρωση. Άρα λοιπόν βλέπουμε εδώ μια, μια λίστα. Αυτό είναι, αυτό είναι το, το, πρώτο ο, φα, φάρμακο που δόθηκε. Άρα λοιπόν ο σχετικός κίνδυνος όταν παίρνουμε από το στόμα δεν είναι τόσο μεγάλος σε εβδομαδιαία θεραπεία, άμα δεν κάνουμε καμία χειρουργική επέμβαση, είναι 1 έω 4 περιπτώσει 10.000. Δηλαδή αυτόματη ω Μετά από εξαγωγέ, αυτό πάει στο, 9 με 34 στι 10.000. Και ο κίνδυνο αυξάνεται τόσο αυξάνεται η διάρκεια τη θεραπεία. Τώρα πια, στο τελευταίο position paper των Αμερικανών εγγραφιουργών, αυτό έχει γίνει 4 έτη. δηλαδή, άνω των 4 ετών, ίσω πρέπει λίγο να αλλάξουμε το, το σχήμα της, της λήψης των, των διφωσφωνικών. Και όταν έχουμε σύγχρονη χορήγηση κορτικοστεροειδών, εκεί περιπλέκεται λίγο το πράγμα και εκεί πρέπει να, να διακόψουμε λίγο τα διφωσφωνικά. Εδώ βλέπουμε μετά από εξαγωγή ένα απόλυμα σε ασθενή που έπαιρνε από το στόμα διφωσφωνικά για 3,5 χρόνια, απλώς βγάζουμε, βγάζουμε το απόλυμα και κλείνει χωρίς πρόβλημα. Λοιπόν, σε ασθενεί λοιπόν που έχουν λάβει τη φωσφονικά άλατα από το στόμα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 4 πια ετών, των 4 ετών και είναι ασυμπτοματικοί, δεν είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί ή να καθυστερήσει τη σχεδιαθεραπεία. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εντάξει. Αλλά πρέπει να του το πούμε ότι ξέρει, υπάρχει αυτό. Σε ενημερώνω, είναι πολύ μικρή η πιθανότητα να πάθει κάτι, αλλά εγώ πρέπει να σου το πω. Τώρα, εάν έχουν λάβει διαφοσφονικά από το στόμα για μικρότερο όπως, ε, ε, χρονικό τριών, ε, των τεσσάρων ετών, πια. Και είναι συμπτωματική, αλλά ταυτόχρονα παίρνουν ναι, και οι κορτικοστεροειδοί. Εδώ πρέπει να σταματήσουμε τα αντιφωσφονικά, πάλι και αυτό έχει αλλάξει, τουλάχιστον για δύο μήνε τώρα. Όχι τρει μήνε, όπω λέγαμε πριν, για δύο μήνε. Και μετά, α, αλλά αυτό όμω η επανάναξη θα γίνει πάλι σε τρει μήνε όταν έχει γίνει η οστιοσωμάτωση του εμφυτεύματο ή η πλήρη επούλωση τη, του, ε, του φατνιακού Τώρα, σε ασθενεί που έχουν λάβει μεγαλύτερο των τεσσάρων ετών χρονικό διάστημα ε, ανεξάρτητα αν παίρνουν ή δεν παίρνουν κορτικό στερεοειδή, τότε πρέπει να σταματήσουμε τα διφοσφονικά για δύο μήνε και μετά να, να επέμβουμε. Σε ασθενεί βέβαια που ήδη εμφανίζουν ε, οστεονέκρωση, δεν κάνουμε προγραμματισμένε στοματοχειρουργικές επεμβάσει. Βέβαια, αν είναι κάτι επίγοντο, το κάνουμε. Έτσι, δεν αφήνουμε ένα ασθενή με ένα, με ένα απόστημα, επειδή δεν, ε, ε, φοβόμαστε να τον αγγίξουμε. Εκεί είναι πιο σημαντικό το απόστημα. Και θα δούμε παρακάτω ε, πώ δεν πρέπει να διώχνουμε αυτού του ασθενεί. Πρέπει να σκεφτόμαστε ιατρικά λίγο. Έτσι. Εδώ είναι μια ασθενή ε, ε, από, από το στόμα του στη φωσφονικά, με αυτή την έκρωση μετά από εξαγωγή. Βλέπουμε το απόλυμα. Απλά αφαιρείται το απόλυμα, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο. Φαινόταν το απόλυμα ότι απλώ ήθελε να γίνει μια απόξυση εκεί και να καθαριστεί. Και βλέπουμε πώ έχει θρέψει χωρί πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε στο τρίτο σενάριο. 55 τόνο ασθενή, πάσχει από γενικευμένη περιοδότητα. Ο πίστη αδόντια τη Άνω Γνάθου πρέπει να βγουν. Και πρέπει να βάλουμε, θέλει να βάλουμε φυτέματα. Δεν θέλει κινητή οντοστοιχεία. Η ασθενή παίρνει Φωσαμάξ μια φορά τη βδομάδα και ασβέστιο του τελευταίου 8 μήνε προληπτικά. Προληπτικά. Το βλέπω αυτό και συχνά. Ναι, μου δίνει ο ενδοκρονολόγο μου προληπτικά για να μην πάθω στο Και αυτό είναι απαράδεκτο, κατά τη γνώμη μου. Έτσι. Και πρέπει να του ενημερώνουν του ασθενεί, οι ενδοκρονολόγοι ή οι ορθοπαιδικοί, ότι ξέρει, υπάρχει αυτή η περίπτωση να πάθει κάτι, κάτι αυτό, αν πα να κάνει κάτι. Έτσι. Τώρα προληπτικά να δώσει ε, εδώ λοιπόν, επειδή ήταν προληπτικά η λήψη των διφοσφωνικών, σταματάμε το, το φωσαμάξ για λίγο χρονικό διάστημα και βάζουμε εμφυτεύματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έγιναν ανυψώσει συμμορίων, αναπλάσει, χωρί κανένα πρόβλημα, έτσι, μπήκαν εμφυτεύματα. Τώρα, εδώ έχουμε πάλι μια ασθενή 70 ετών που παίρνει φωσαμάξ για δύο χρόνια ω θεραπεία τη εστιατοπορώση. Χρειάζεται να κάνουμε κάτι, όχι, είναι λιγότερο από δύο χρόνια, δεν παίρνει τίποτα άλλο, οπότε θέλει να βάλουμε εμφυτεύματα στην κάτω γνάθο και προχωρούμε την τοποθέτηση εμφυτευμάτων χωρί κανένα πρόβλημα. Πάμε σε μια άλλη ασθενή τώρα. Που πρέπει να βγουν αυτά τα δόντια και να μπουν εμφυτεύματα για να μπει μια επιεμφυτευματική ολική οντοστοιχεία ε, κουμποτή με, με ball attachment. Τι κάνουμε. Μετρούσαμε το CTX, έτσι που είναι το καρβοξυτελικό καρ καρ τελεοπεπτήδιο κολαγόνου. Ε, και αυτό έπρεπε να είναι μεγαλύτερο από 150 πικογραμμάρια ανά ml για να μπορέσουμε να χειρουργήσουμε, να κάνουμε εξαγωγέ πολλαπλέ, εμφυτεύματα και τέτοια. Πάλι στο, τελε, στο, τελευταίο position paper των μαθηουργών αυτό καταργήθηκε. Γιατί έχει βρεθεί ότι δεν είναι τόσο πολύ ακριβία. Άρα προσωπικά εγώ τα τελευταία χρόνια δεν το ζητάω αυτό. Απλώ εάν κρίνω ότι πρέπει να κάνω drug holiday, δηλαδή να σταματήσω το τέτοιο, το κάνω για δύο-τρει μήνε και χειρουργώ τον ασθενή κατευθείαν χωρί να μετρήσω το CTX. Εδώ μετρήσαμε το CTX τον Οκτώβριο του 10 και ήταν 100, ήταν χαμηλό λοιπόν, θέλουμε πάνω από 150. Μετά από 8 μήνε είχε πάει στα 700. Οπότε πια χειρουργήθηκε ασθενή, έγιναν εξαγωγέ των δοντιών, μια φατινή εκτομή, τοποθέτηση εμφυτευμάτων, μοσχεύματο εδώ. Έτσι, και δύο προσωρινά εμφυτεύματα για να συγκρατούν την, την ολική οντοστοιχεία, χωρίς πίεση πάνω στα εμφυτεύματα και στα μοσχεύματα χωρίς πρόβλημα. Η επούλωση ήταν ε, απροβλημάτιστη. Πάμε λοιπόν σε μια ε, ε, ε γυναίκα 57 ετών που πρέπει να χάνει το 24, ε, ε, ε χάνει, το, ε, χάνει το 25, ακροεζεκτομή στο 24 και η επούλωση είναι εξαιρετική, αλλά στο ιστορικό λέει πάσχει από θεραυματοειδή αρθίτιδα, λαμβάνει στερεοειδή, παίρνει μπομβίβα μια φορά το μήνα, Παίρνει μέθοδο εξάρτηση ε, για να αντιμετωπίσει τι εξάρσει τη ρευματοειδού αρθρίτιδας. Οι ασθενεί έχει δόντια. Μπορούμε να κάνουμε κάποια συμβατική ακίνητη γέφυρα. Καλύτερα να πάμε σε μια τέτοια λύση. Αντί να τροποποιήσουμε, όλες αυτές, ό, να, να τροποποιήσουμε την, 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 φαρμακευτική τη αγωγή. Οπότε συνεχίζει τα, τα φάρμακά τη και δεν βάζουμε εμφυτεύματα. Υπάρχουν και θεραπείε ανέφερε έτσι. Δεν βιδώνουμε όλου του ασθενεί. Πάμε λίγο στα ενδοφλέβια διφοσφονικά, που θα είναι το τελευταίο μέρος της ομιλίας μου. Και εδώ μπορούμε να δούμε disasters και εμφιάλτες. Αλλά αρχίζω και λέω ότι πολλές φορές τον ασθενή τον θεραπεύουμε, δεν τον διώχνουμε. Δεν ακούμε ενδοφλέβια διφοσφονικά και του λέμε «Α, δεν σε αγγίζω, πάρε λίγο χλωρεξιδίνη και λίγο αμοξύλι" και μην τον είδατε. Εντάξει, και καλύτερα μου ξανάρθει ο ασθενής. 65 τον ασθενής, ολική στοματική αποκατάσταση με δοδικά εμφυτεύματα. Τώρα είναι υγιής, λέει. Αλλά ο αιματολόγος μου κάνει μια ένεση κάθε μήνα. Νταν καμπανάκι, μια ένεση το μήνα. Τι είναι αυτό. Μια ένεση το μήνα ίσον διφοσφονικό. Για πολλαπλό μυέλωμα. Κακοήθης νόσος το πλάσματων πλάσμα των κυτάρων. Πάμε λίγο γρήγορα εδώ. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, αυτοί οι ασθενεί παίρνουν ζωμέτα, ενδοφλέβια ενδοφοσφονικά, για να του σώσει τη ζωή. Αυτό του σώζει τη ζωή. Δεν πάμε να το κόψουμε εμεί. Αφήστε που, άμα το κόψουμε, τα, τα ενδοφρέβεια, έχουν τόσο, μεγάλη, ε, χρόνο, ένα, τόσο, μεγάλο χρόνο η σε ζωή, που να περιμένουμε 10 χρόνια για να, για να, επέμβουμε. Άρα λοιπόν, έτσι, το συζητάμε με τον ασθενή, το συζητάμε με τον γιατρό και κρίνουμε τι κάνουμε. Σε αυτού του ασθενεί, βέβαια, δεν βάζουμε φυτεύματα. Σε ενδοφλέβια διφοσφονικά δεν βάζουμε φυτεύματα. Και δεν κάνουμε εξαγωγέ οι οποίε μπορούν να αποφευχθούν με μία απονεύρωση και να μείνει εκεί το δόντι για πάντα. Εντάξει, αν πλέει το δόντι, το βγάζουμε βέβαια. Αλλά αν δεν το βγάζουμε δόντι για, για λόγου Προσπαθούμε να το κρατήσουμε μία ενδοδοντική θεραπεία και α μείνει σαν ρίζα. Λοιπόν, το βασικό Φάρμακο είναι το Ζωμέτα. Ε, αυτά τα φάρμακα τι κάνουν; Σημαντικά βελτιώνουν, όπως σας είπα, την ποιότητα ζωής των ασθενών με προχωρημένα νεοπλάσμα του σκελετικού συστήματος. Σταματάνε τους πόνους στα οστά, σταματάνε την υπερασβεστιαμία, την υπερασβεστιαμία που έχουν αυτοί οι ασθενείς. Έτσι, ουσιαστικά τους κρατάνε στη ζωή. Είναι πιο σημαντικό αυτό παρά τα εμφυτεύματα. Το 2003-2004, λοιπόν, τότε οι πρώτοι γνωθοχειρουργοί ανακαλύψανε αυτό το πρόβλημα με τα διφοσφονικά τα ενδοφλέβια. Ότι υπάρχει νέκρωση του οστού των γνάθων, απολύψη των διφωσφονικών. Αυτή είναι η, 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 η πιθανότητα να, να εμφανιστεί αυτό. 12% είναι αρκετά μεγάλο, μεγάλο ποσοστό. Ιδίω όταν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα, αν αυτό συμβεί. Ορισμός, λοιπόν, πρέπει... Να ικανοποιούνται ταυτόχρονα τρία κριτήρια. Πρέπει να έχει πάρει τη βέβαια ο ασθενή. Να είναι ο εκτοθειμένο κόκαλο παραπάνω από 8 εβδομάδε στην γνωστοπροσωπική χώρα για να πούμε ότι είναι οστεονέκρωση. Και να μην έχει λάβει ακτινοβολία ο ασθενή στην περιοχή γιατί τότε τα μπερδεύουμε λίγο τα πράγματα. Είναι οστεονέκρωση από τη φωσφωνικά, είναι οστεοακτινονέκρωση. Από... Αυτό είναι από τα πρώτα ε, position papers. Και αυτό εδώ είναι από του πρώτου που έγραψε, ένα Αμερικανό ναυτιλιακό που έγραψε για αυτό, γι αυτό το πρόβλημα. Χωρίζεται σε, σε τρία στάδια. Τα βλέπετε εδώ, μην τα διαβάζω. Βασικά αυτά τα δύο στάδια είναι τα πλέον βαριά στάδια. Και όταν έχουμε αυτά εδώ τα στάδια, κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν τους διώχνουμε τους ασθενείς. μου έχουν έρθει επανειλημμένα ασθενεί. Πήγα λέει και μου λέει δεν γίνεται τίποτα. Πάρε αντιβίωση, πάρε στοματικό διάλειμμα και φύγε. Ναι, πες και είναι τα, ναι, τα διαβάζουμε. Έχω ήδη ξεπεράσει κατά 20 λεπτά. Λοιπόν, είμαι 20 λεπτά. Μπορώ να το... Α, λοιπόν, ε, στο, στάδιο, στο στάδιο 0, λοιπόν, δεν ανεβρίσκεται δε νεκρωτικό κόκκαλο. Αλλά έχουμε μη σημεία και συμπτώματα. Δηλαδή, ο ασθενής έχει κάτι πόνους, κάτι μουδιάσματα, κάτι, κάτι σου αναφέρει. Αυτό είναι καμπανάκι. Χτυπάει. Το στάδιο 1 είναι εκτεθειμένο και νεκρωμένο κόκαλο, αλλά δεν τον πονάει τον ασθενή, δεν, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Εκεί το προσπαθούμε να το λύσουμε με τοπικά, τοπικά μέτρα. Στο στάδιο 2 έχουμε εκτεθειμένο και νεκρωμένο κόκαλο με λίμωξη, με πόνο, ερυθρότητα, πρίξιμο και μπορεί να έχουμε ή να μην έχουμε πίον. Και το στάδιο 3: πια Έχουμε επέκταση τη νέκρωση πέρα από την περιοχή τη φατνιακή ξε... ακρολοφία, εκεί που ξεκίνησε δηλαδή. Γιατί η οστεο... νέκρωση από... από φάρμακα ξεκινάει στο φατνιακό οστούν, εκεί που υπάρχει μεγάλη μετα... μεταβολική δραστηριότητα. Γι' αυτό δεν το βλέπουμε σε μακρά οστά. Δεν το βλέπουμε συνήθω στη βάση της κάτω γνάθου. Το βλέπουμε στην φατνιακή ακρολοφία. Η φατνιακή ακρολοφία έχει τη μεγάλη μεταβολική. Δραστηριότητα. Και οι, γνάθοι έχουν μεγάλη μεταβολική δραστηριότητα παρά τα μακρά οστά. Άρα λοιπόν σταματάει, τα, φάρμακα σταματάνε τη μεταβολική δραστηριότητα, γι' αυτό βλέπουμε τι οστεονεκρώσει στι γνάθου και όχι στα μακρά οστά. Και μπορεί να δούμε καπαθολογικά κατάγματα, εξωστοματικό συρρήγγιο, στοματοκολπική ή επικοινωνία, τρέχουν πια από παντού. Ε, Παράγοντε κινδύνου είναι αυτοί. Εξαγωγέ. Πάρα πολύ συχνά, δηλαδή λαμβάνω τηλεφωνήματα από συναδέλφου. ξέρεις, έβγαλα το δόντι και μετά μου είπε ότι παίρνει διφοσφονικά για μετάσταση. Ναι, δεν πρέπει να το κάνει να, να στο πει μετά. Πρέπει να το εκμεέψει πριν. Έτσι. Δεν παίρνει, ένα δευτερόλεπτο παίρνει να τον ρωτήσει τον ασθενή. Ε, βέβαια, εδωτικά εμφυτεύματα ποτέ δεν βάζουμε σε αυτού του ασθενεί. Μπορεί να γίνει με περιοκροτική χειρουργική και περιοδολογική χειρουργική. Ανοιχτέ αποξέσει, στην κάτω γνάθο είναι συνήθω πιο συχνό, πιο σκληρό κόκαλο. Γλωσσικέ έχει κάτω γνάθο, επικίνδυνοτητα. Η νέα γραμμή πολύ συχνά το βλέπουμε εκεί. Εκτίθεται, νεκρώνεται. Ιδίω σε ασθενεί που φοράνε ολικέ οντοστοιχίε και τρίβεται εκεί πάνω η ολική οντοστοιχία. Και σε υπερώειε εξοστώσει στην άνω γνάθο. Μπορεί να έχουμε απλή φλεγμονή, κάποιο περιοδοτικό ή ενδοδοντικού τύπου αποστήματο, και να κάνει αυτό. Να είναι αυτό ο αιτιολογικός παράγοντα να κάνει οστεονέκρωση. Αυξάνεται, όπως αυξάνεται η ηλικία, η πιθανότητα κινδύνου στου λευκούς στο πολλαπλό μυαλόμα είναι πιο πιθανό να συμβεί έτσι. και σύγχρονη οστεοπενία και οστεοπόρωση, όταν παίρνει ο ασθενή κορτικό είναι διαβητικό, κάπνιζε όλα αυτά αυξάνουν την πιθανότητα να σου, να σου κάνει οστεονέκρωση. Και βλέπουμε εδώ ένα στάδιο 1, ένα απλό κόκαλο απλώς εξέχει από τα ούλα, χωρί να έχει πρόβλημα ο ασθενή. Απλώ αφαιρούμε το κομματάκι του οστού, χωρί να κάνουμε τίποτα άλλο και πολύ γρήγορα αυτό επουλώνεται. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ολόκληρα χειρουργία εκεί. Αλλά αυτό όμω να το βγάλουμε όμω. Παίρνουμε ένα, μια βαμβακολαβίδα και το τραβάμε και βγαίνει. Δεν τον φτιάχνουμε τον ασθενή. Κοιτάξτε, πλήρη επούλωση. Αυτά είναι φωτογραφίες από τον το, Μάρξ το, 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 άρθρο. Και αυτό, και ο Μάρξ, σα λέω και μαζί με τον Γκέρο, αλλά ο Μάρξ ειδικά είναι ένα ε, γνωστό που έχει αφιερώσει πολύ ιδρώτα ε, στην, ε, στην, ε, στην ε, οστεονέκρωση των γνάθων από τη αλλά και στην οστεονέκρωση, όπω σα είπα. Ε, επιπλέον, να πω αυτή, σε αυτό το σημείο ότι το υπερβαρικό οξυγόνο δεν βοηθάει στην οστεονέκρωση από τη Γιατί δεν... το πρόβλημα εδώ δεν είναι ότι δεν έχουμε αγγεία, το πρόβλημα είναι ότι σταματάει ο μεταβολισμός του οστού, σταματάνε οι οστεοκλάστες λόγω της επίρρειας των, των φαρμάκων. Άρα λοιπόν δεν στέλνουμε τους ασθενείς να κάνουν υπερβαρικό οξυγόνο, τους ασθενείς με οστεονέκρωση από, από φάρμακα. Άρα λοιπόν πρέπει να αποφεύγονται οι χειρουργικές επεμβάσεις στο φατνιακό Αυτά εδώ πρέπει, αυτό που σα είπα. Δεν το βγάζουμε το δόντι επειδή είναι νεκρό. Κάντε μια, μια ενδοτική θεραπεία και αφήστε το. Και απαγορεύεται η, τοποθέτηση των δικών των Μερική οντοστοιχεία, γέφυρα. Πάλι φωτογραφία από το, Μάρξ. Πολλαπλά εμφυτεύματα, το οποίο αυτό είναι βέβαια ένα εφιάλτη. Ο στεονέκρο ή ολ, ολική τη Ανογνάτου. Και θα σα δείξω μετά μια τέτοια. Ε, έρχεται λοιπόν μια ασθενή 38 ετών, αναφέρει CA μας του, με δευτεροπαδές αδοπίσεις στα οστά έχει μεταστάσεις και λαμβάνει ενδοφλέβεια αγώγη με ζωμέτα. Και παραπονιέται ότι κάτι έχει στη γνάθο. Κοιτάξτε εδώ. Νεκρή. Κάτω γνάθος σε μεγάλο μήκος. Από τους γομφίους μέχρι τον κοινόδοντα. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά κοιτάξτε και παριακά. Άρα αυτό τι σας λέει. Αυτό σε συνδυασμό με αυτό. Σας λέει ότι όλο αυτό είναι νεκρό. Έτσι. Τι κάνουμε εδώ, εκτομή. Γναθεκτομή. Πρέπει να φύγει όλο. Όταν βέβαια τη είπαμε, τη ασθενούς ότι θέλει γναθεκτομή, δεν την ξαναείδαμε. Αλλά εμεί όμω πρέπει να προτείνουμε το σωστό. Τι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν σε αυτά τα περιστατικά, Πρέπει να γίνει με γναθεκτομή, ολική γναθεκτομή, ανάλογα που φτάνει το πρόβλημα, πλάκα γεφύρωση ή με αγγιούμενο κρυμνό περώνε. Και πάλι δεν μα εξασφαλίζει 100%, αλλά πρέπει το νεκρό κόκαλο να φύγει από το σώμα. Τέρμα. Γιατί αυτό είναι μαθηματικά βέβαιο ότι οι ασθενεί τώρα, αυτοί οι ασθενεί, εάν είναι ακόμα εν ζωή, το κόκαλο αυτό μάλλον θα έχει πάθει παθολογικό κάταγμα. Και θα έχει και εξωστοματικό συρρήγγιο. Και τι κάνουμε, ή πλάκα γεφύρωση όπω δείχνουμε εδώ, ή ένα αγκιούμενο κρυμνό περώνη από γωνία σε γωνία όπω έγινε στο συγκεκριμένο ασθενή. Έτσι, με πλήρη αποκατάσταση της γνάθου. Πάμε σε ένα άλλο σενάριο. Η γυναίκα ηλικίας 55 ετών, πάλι CA μας του, πάλι μεταστάσεις. 1,5 χρόνο ενδοφλεύει αγωγή με ζωμέτα. Πήγε σε έναν δοντίατρο και της έβγαλε τρία δόντια. Επειδή κουνιόντουσαν, επειδή την πονούσαν. Χωρίς να πάρει ιστορικό, δεν το ξέρε. Και έχει εκτεθειμένο κόκαλο τώρα. Τρέχει πίον και από τη μύτη... Εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό εδώ είναι νεκρό. Αυτό δεν μένει μέσα. Δεν στέλνουμε την ασθενή από εκεί που ήρθε με, αντιβίωση και χλωρεξιδίνη. Το βγάζουμε αυτό. Κοιτάξτε εδώ. Νεκρό. Εδώ. Κατηλιγμένο υγμόριο, νεκρά κόκαλα. Ό,τι νεκρό υπάρχει στον οργανισμό πρέπει να βγει γιατί θα σου κάνει μεγαλύτερα προβλήματα και η συγκεκριμένη έχει και μια μετάσταση στον κόνδυλο. Έτσι. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε στην άνω γνάθο όταν έχουμε οστεονέκρωση. Μιλάμε εκτεταμένη, έτσι, εκτεταμένος στάδιο 2 ή στάδιο 3. Άνω απολυματεκτομή, ω και μερική γναθεκτομή ή και ολική γναθεκτομή, όπω θα δείτε μετά. Και αποκατάσταση με, όταν έχουμε μικρά ελλείμματα, περιστροφικό κρυμνό συνδετικού ιστού από την υπερώα, ή κρυμνό από τη λοιπόν του σφαίρα τη Σε μεγάλα ελλείμματα επιλέγουμε έναν αποφρακτήρα με έναν γνωστοπροσωπικό προστατολόγο που το αναλαμβάνει το περιστατικό ή ένα περιστατικό κροταφίτη κρυμνό για να κλείσει το έλλειμμα. Μεγάλα χειρουργία, αλλά είναι μεγάλα προβλήματα. Εδώ λοιπόν έχουμε μια ασθενή υποζωμέτα λόγω το ίδιο σαν την προηγούμενη. Δεν είναι η ίδια, είναι άλλη ασθενή. Ε, αλλά τα, σχεδόν τα, τα σενάρια είναι τα ίδια στις γυναίκες. Ε, και έρχεται, γιατί έχει ένα φατνιακό απόστημα στον 25. Και ήταν οξύ το, το, φα, το φατνιακό απόστημα, έπρεπε να βγει το δόντι. Πήγε σαν ο δοντέατρο, βγήκε το δόντι. Ε, Παρεπιπτόντως, στην ασθενή αυτή, οι, οι ογκολόγοι δίνανε περίπου 4 με 6 μήνες ζωής ακόμα. Βέβαια, όταν την είδα εγώ την ασθενή, είναι κανονικά περιπατητική, χωρίς κανένα πρόβλημα, έτσι. <κυρίζει> Αλλά είχε πολλαπλέ οστικές μεταστάσεις. Βγαίνουν τα δόντια και αρχικά βγήκε αυτό, μετά είχαν προβλήματα και τα άλλα, και κατέληγε ένα ένα δόντι το έβγαζε. Και κατέληξε σε αυτό εδώ το σημείο, που πια εδώ, εδώ η γνάθος είναι νεκρωμένη. Ε, εμένα, ε, 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 εμένα πια με φωνάξανε όταν ήταν σε αυτό εδώ το στάδιο, σε αυτό εδώ το στάδιο, η Άνω Γνάθο, βλέπουμε σιρίγγια στην Άνω Γνάθο, έτσι με νεκρωμένα κόκαλα, μαύρα, με φωνάξανε αφού είχε γίνει η εξαγωγή μήνε, ένα χρόνο, μου φαίνεται, να τη δω. Είχε πάει σε διάφορου γιατρού και συναδέλφου μα, οι οποίοι τη είχαν πει: Δεν γίνεται τίποτα, μην σε αγγίξει κανένα, γιατί θα πάθει χειρότερε μεταστάσει, ε, δεν γίνεται να θεραπευτής. Και ουσιαστικά περιμένα να πεθάνει. Ένα χρόνο λοιπόν μετά, που τη είχαν πει ότι θα ζούσε 3, 4 6 μήνες, με 6 μήνε, με φωνάξανε εμένα και η ασθενή. Το μόνο πρόβλημα που είχε ήταν αυτό. Μπήκα μέσα στο δωμάτιό τη, γιατί την είχαν βάλει μέσα οι ογκολόγοι την, σε νοσοκομείο, και δεν μπορούσα να μπω μέσα στο δωμάτιο από τη βρώμα. Έτσι, δεν μπορούσε να συναναστραφεί με κανέναν άνθρωπο. Βρωμούσε από απόσταση αυτή η ασθενή. Και πήγαινε από εδώ και από εκεί και δεν την αγγίζανε. μην, μην σου κάνουν, ντήμη, τυχόν κανένα σου κάνει τίποτα. Έτσι. Ε, εννοείται ότι την πήρα στο χειρουργείο την επόμενη μέρα. Έτσι. Άνοιξα εδώ και είναι, βλέπετε, μαύρο κόκαλο. Η οστεονέκρωση είχε μεταφερθεί και στην άλλη μεριά τη γνάθου. Έτρεχε πίον και από τη δεξιά άνω γνάθο. Τα υγμόρια ήταν γεμάτα από πίον. Έτσι. Εδώ είναι η δεξιά άνω Αριστερή άνω Και βλέπετε τι τομέ τη το οστοτομίε με το πριόνι που ήδη κάνει σε επίπεδο λεφόρα ένα και θα φύγει όλη η άνω γνάθο. Φεύγει. Ό,τι νεκρό φεύγει. Του χειρουργούμε λοιπόν του ασθενεί αυτού. Δεν, δεν του χειρουργούμε. Έτσι, εδώ είναι. Πώ προ, ε, προετοιμαζόμαστε να βγάλουμε τη γνάθο και εδώ έχει βγει η γνάθο στο τραπέζι. Όλοι οι άνω γνάθο. Έχουν μείνει μόνο οι πτερηγοειδεί αποφύσει. Τίποτα άλλο. Και ουσιαστικά βλέπετε εδώ το βλεονογόνο τη υπερόα και τίποτα μέσα. Και απλώ έχει γίνει η σειραφή. Βέβαια δεν κάνουμε τίποτα σε αυτού, δεν βάζουμε μοσχεύματα, έτσι. Και απλώ έκανε μετά μια οδοντοστοιχεία που πότε την έβαζε, πότε την έβαζε, την έβαζε για αισθητικού λόγου με, με κόλλα. Αυτή η ασθενή, σα πληροφορώ ότι έζησε ακόμα δύο χρόνια μετά που έκανα εγώ την επέμβαση αυτή. Και μετά βέβαια κατέληξε, γιατί στο τέλο έκανε μεταστάσει και στο Ήπαρ. Αλλά τουλάχιστον μπορούσε να κυκλοφορήσει. Ήταν κοινωνικοποιημένη, δεν βρωμούσε. Ε, το ίδιο. Ε, να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Η ίδια ασθενή με την προηγούμενη που σα έδειξα, τη, στη δεξιά, εδώ τώρα στη δεξιά άνογνα, όχι στην αριστερή που είδατε την προ προηγούμενη ασθενή. Και κάνουμε οπίστη άνογνα θεκτομή, καθαρισμό του, υγνο, του που ήταν γεμάτο με, με πίον. Εδώ βλέπετε το καθαρισμένο υγμόριο. και φέρνουμε έναν. Κάνουμε ρήνο δηλαδή Περνάει, ε, έχουμε έναν οδηγό, ελαστικό οδηγό που περνάει από τη μύτη στο ηγμόριο για, να, για περίπου δύο εβδομάδε να, να γίνει ένα καινούριο άνοιγμα του ηγμόριου προ τη μύτη για να παροχετεύεται το ηγμόριο. Και φέρνουμε έναν ε, κρυμνό λοιπόν του σφαίρα παριά και κλείνουμε το έλλειμμα και μετά από πάνω έναν ε, προσθετικό βλενογόνιο κρυμνό για, για να κλείσει σε δύο στρώματα το έλλειμμα. Ε, προχωρούμε τώρα στην κάτω γνάθο άντρα ηλικία 82 ετών, βγάλανε ένα 48. Και αυτό αναφέρει χημειοθεραπεία για λέμφωμα το οποίο έχει ολοκληρωθεί. Αυτό έχει υποτροπιάζοντα πότε έχει, πότε δεν έχει ε, συμπτώματα λίμωξη από την περιοχή που βγάλαν το δόντι. Και τον ρωτάμε, μήπω έχει πάρει ζωμέτα. Και λέει, Ναι, έχω πάρει και ζωμέτα, λέει. Και λέει γιατί το έχει πάρει το ζωμέτα για να μην πάθω στικές μεταστάσεις που είχα CA προστάτη κάποτε. Και ο ορολόγο του του έχει δώσει η ζωμέτα να μην πάθει. Αυτό είναι άλλο καινούριο. γι' αυτό σας λέω πρέπει να ρωτάτε τα πάντα. Κάθε πότε και ο ρολόγος αποφάσισε όχι μια φορά το μήνα όπως είναι το επίσημο, αλλά επειδή το έκανε παράτυπα, που κακό το έκανε βέβαια, του έδινε μια φορά τους τρει μήνες. Έτσι. Και αυτό βέβαια όμως θα προκαλέσει ο, νέκρος. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε τον νεκρωμένο κόκαλο και τι κάνουμε, το αφήνουμε. Όχι. Πάμε και το βγάζουν, Έτσι. Καθαρίζουμε εκεί στην περιοχή. το νεκρωμένο κόκαλο το βγάζουμε. Και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και τέρμα. Εάν είμαστε τυχεροί, θα κλείσει εντελώ. Δεν είναι 100% σίγουρο, αλλά δεν αφήνουμε τον ασθενή να κυκλοφορεί με νεκρωμένα κόκαλα. Και εδώ έκλεισε εντελώ. Και εδώ έχουμε μια άλλη ασθενή, πάλι το ίδιο, οστεονέκρωση κάτω γνάθο, μέσω μέτα. Αυτό λίγο θα σα το πω, γιατί θα, πρέπει να προσέχετε ένα καινούριο φάρμακο το οποίο κυκλοφορεί τώρα. Ε, κάνουμε αυτό που σα είπα και προηγουμένω, κόβουμε, κόβουμε όλο το φατνιακό οστό και μένει μόνο η βασική κάτω γνάθο, γιατί εκεί κιόλα ο μεταβολισμό είναι πιο αργό. Οπότε υπάρχει μικρότερη πιθανότητα να πάθουμε οστεονέκρωση. Κλείνουν όλα, μπαίνει μια οδοντοστοιχεία και μια χαρά κλείνει το πρόβλημα. Αλλά αυτό είναι το Δεκέμβριο του 2015 που έρχεται η επανεξέταση και βλέπουμε το γιμόριο γεμάτο και εδώ βλέπουμε εκτεθειμένο κόκκολο στην άνω γνάθο πια. Και τι έκανε, οι ασθενεί σταμάτησαν να παίρνουν το ζωμέτε επειδή είχε, πάρει, επειδή είχε πάθει ε, ο νέκρος της κάτω γνάθο και αρχίσανε να είναι εξγκίβα. Τι είναι το εξκύβα, ουσιαστικά είναι πρόλια. Έτσι, το μονοκλωνικό αντίσωμα που δίνεται ε, ε ανά έξι μήνε στου ασθενεί με οστεοπόρωση, τώρα το δίνουν ανά μήνα στου ασθενεί με μεταστάσει στα κόκαλα. Και κάνει και αυτό προβλήματα. Και έχουμε εδώ οστεονέκρωση της τη Άνω Γνάθου, στάδιο 3, έχει μπει στο ηγμόριο και κάνουμε ακριβώ την ίδια επέμβαση που είδατε προηγουμένω. Ε, η διαφορά του εξκύβα και γενικά του εξκύβα και του πρόλια, δηλαδή των μονοκλονικών αντισωμάτων με τα διφοσφονικά, είναι ότι όταν κόψεις αυτά τα φάρμακα, έχουμε πλήρη αντιστροφή του προβλήματος που, έχουμε μαζί τους. Δηλαδή, μπορούμε να, να επέμβουμε όταν φύγει αυτό από, την, από, τον οργανισμό, που είναι περίπου έξι μήνες μετά τη λήψη των φαρμάκων. Άρα, λοιπόν, δεν είναι σαν τα ενδοφλέβια, δηλαδή, η συγκεκριμένη ασθενή η προηγουμένη που έπαιρνε ζωμέτα, και να το κόψει το ζωμέτα, μια δέκα χρόνια μετά το Ζωμέτα έχει, ε, έχει, έχει, πρόβλημα. Έχει, είναι εκεί ακόμα μέσα, επηρεάζει τους θεοκλάστες. Το εξκύβα περιμένουμε έξι μήνες και, και, σταματάει η επίδραση του τα, στα, οστά. Άρα είναι σημαντική διαφορά του βέβαια. Και να τελειώσω με αυτό το περιστατικό. Άνδρας ηλικίας 86 ετών, φλεγμονώδης περιοχή πρόστια κάτω γνάθο, έκανε εξαγωγές, το 2006 και πριν έπαιρνε το 2002 μέχρι το 2005 ζωμέτα για μεταστατικό CA προστάτη. Αυτό που σας λέω, το 2002 με 2005, το σταμάτησε μετά το, το ζωμέτα. Το 2006 υποβλήθηκε σε εξεγωγές πολλαπλές και φατρινοπλαστική και ήρθε αργότερα πολύ με αυτό το πρόβλημα. Έτσι, το ζωμέτα δούλευε μέσα και με αυτό το πρόβλημα, άμα κάνετε την παροναμική. Έτσι, ένα παθολογικό κάταγμα τη κάτω γνάθου. Αυτό θα γίνει αν αφήνεται του ασθενεί και κυκλοφορούν με ένα κόκαλα. Αυτό έμεινε χρόνια και έκανε παθολογικό κάταγμα. Είναι στάδιο 3 ω και βέβαια δεν θα τον αφήσουμε έτσι. Γιατί μυρίζει, βρωμάει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να κυκλοφορεί, δεν μπορεί να φάει. Έτσι. Πρέπει να χειρουργηθεί. Τι θα κάνουμε, Είναι 86 ετών, δεν αντέχει να υποβληθεί σε 15 ώρε χειρουργείο με αποκατάσταση με κρυμνό περώνι, σε ελεύθερα αγγιούμενα μοσχεύματα και τέτοια. Θα κάνουμε μια αναθεκτομή, όπω θα δείτε. Πρέπει άμα, πάντα να σκεφτόμαστε αυτοί οι ασθενεί ήρθανε γιατί πέρανε ζωμέτα για κάτι, για ένα CA. Ρεμπάς και έχει και μια μετάσταση εκεί. Άρα λοιπόν αυτό που θα κόψουμε θα το στείλουμε. Έτσι, να δούμε μη τυχόν έχει μια μετάσταση στο, στο, ντυσμνάθρο. και θα μπει στη διαφορική μα διάγνωση. Και βέβαια μπορεί να είναι και ένα αρχικό, βέβαια, πολύ σπάνιο αυτό, έτσι, ένα, ένα τη Γνάθ. Αλλά ποιο είναι το πιθανό, τι κάνει μια ουνιά στα κεραμίδια, έτσι, μια γάτα είναι συνήθω, όχι ένα κυλο ώστε ο νέκρο από δευτεροσφωνικά στάδιο 3. Και αφού το μελετήσουμε καλά, κάνουμε μια κάτω μερική γναθεκτομή και αποκατάσταση με πλάκα γεφύρωση. Και μια οδοστοιχεία μετά. Έχουμε λοιπόν, θα κόψουμε εκεί πάλι πάμε κλινικά, κόβουμε και βλέπουμε πού είναι τα, τα όρια που ματώνουν. Πολλέ φορες βέβαια, στην, στο, στο κόμμπιμ, στην υπολογιστική τομογραφία, βλέπουμε ότι το κόκαλο ασπρίζει πάρα πολύ. Εκεί που ασπρίζει, το κόβουμε. Ό,τι ασπρίζει, το κόβουμε. Άρα εδώ κάνουμε την αθεκτομή και βάζουμε μια μεγάλη πλάκα με Πολλέ βίδε σε κάθε μεριά, τέσσερις κατά προτίμηση. Και την τελευταία τρύπα την αφήνουμε κενή χωρί βίδα για να μην έχουμε ε, παραβιάσει με, την, ε, με τη φρέζα μας και τη βίδα το ωστό κοντά εκεί που κάναμε την εκτομή για το φόβο των Ιουδαίων. Και πάθηκε μια οστεονέκρωση εκεί. Έτσι, και αυτό κάναμε. Εδώ είναι το πρόβλημα. Έτσι, γναθεκτομή. Η μεγάλη πλάκα. Εδώ αναρτούμε, γιατί όταν φεύγει το κεντρικό τμήμα της, το γένιο της κάτω γνάθου, πέφτουν πίσω οι μύες, γιατί εκεί προσφύγονται οι μύες της γλώσσας και οι μύες άνωθεν του Ιουηδούς, πρέπει να τους ξανααναρτήσουμε σε αυτό που έχουμε επιλέξει να κάνουμε σαν γνάθο. Όταν κάνουμε ελεύθερο κρυμνό, τους ράβουμε στην περώνη. Όταν κάνουμε ε, απλή πλάκα, ράβουμε τους μύε πάνω στην πλάκα για να γίνει ανάρτηση του λάρικα και της γλώσσας εκεί. Γιατί αλλιώς αν δεν το κάνουμε αυτό... Ο ασθενή δεν μπορεί να καταπιεί και δεν μπορεί να αναπνεύσει. Έτσι, γιατί πέφτει όλη η γλώσσα και κλείνει το φάριγγα. Και κλείνει, βλέπουμε εδώ πώ έχουν αναρτηθεί οι μύε, και εδώ το αντοστοματικό τραύμα απλώ κλείνεται κατά πρώτο σκοπό. Γιατί έχει φύγει ένα κομμάτι αρκετό μεγάλο και έχουμε περίσει αστό να, να το κλείσουμε. Γιατί λείπει και η γνάθο. Και αυτό είναι με τα εγχειρητικά. Ένα μήνα με τα εγχειρητικά. Τέσσερι μήνε με τα έχουν κλείσει τα πάντα. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να πούμε ορισμένα συμπεράσματα για την ώστεο-ακτινονέκρωση και την ώστεο-νέκρωση από φάρμακα, πρέπει να παίρνουμε λεπτομεριακό ιστορικό, να το ρωτάμε εμεί. Όχι να αφήνουμε τον ασθενή να μα τα λέει. Κοιτάμε το χαρτί που έχει γράψει, αλλά τον ξαναρωτάμε εμεί. Δεν παίρνει πολύ, τρία λεπτά παραπάνω θα μα πάρει. Πολύ καλή γνώση τη φυσιολογία και τη φαρμακολογία των όσων του οστικού μεταβολισμού. Είμαστε οδοντίατροι, αλλά είμαστε οδοντίατροι. Είμαστε γιατροί. Πρέπει να τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Δεν δικαιολογείται τη σήμερα ημέρα να έρχονται ασθενεί με εξαγωγέ σε πεδίο ακτινοβόληση. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα ξέρουμε. Είναι τραγικά λάθη. Έγκαιρη αναγνώριση τυχών προβλημάτων με υψηλό βαθμό υποψία. Όταν είδαμε εκείνο το σπυράκι απ' έξω, αυτό είναι νέκρωση. Δεν είναι σπυράκι. Όταν βλέπουμε κάτι μέσα είναι συρίγγιο, είναι κάποια νέκρωση. Πρώτα αυτό, θα αποκλείσουμε αυτό και μετά θα πάμε στο απλό. Η πρόληψη, βέβαια, όπως σας έδειξα επανειλημμένος, είναι πολύ καλύτερη της θεραπείας σε αυτές τις συγκεκριμένες νόσους, γιατί η θεραπεία είναι δύσκολη, μεγάλα χειρουργία και απρόβλεπτη, αλλά πρέπει να γίνεται, γιατί, όπως έχω χρησιμοποιήσει τη ρίση του Ιπποκράτη, έτσι, εκεί που δεν δουλεύουν τα φάρμακα, δουλεύει το χειρουργείο, όπως είναι και ε, Όπω είναι και στο λόγο ε, στο τη γνωθοχυρουργική εταιρεία. Δεν διώχνουμε του ασθενεί με φάρμακα πάντα. Όταν είναι στάδιο 1, ναι. Αλλά μετά θέλουμε χειρουργία. Πρέπει να φύγει το νεκρημένο κόκαλο, ο νεκρωμένο Ισό. Αλλιώ δεν θα τελειώσει ποτέ το πρόβλημα του ασθενού. Και με αυτό θέλω να σα ευχαριστήσω πολύ για την προσοχή σα.